υπουργική ΥΜΗ. Επομένως, περιμένουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μέχρι τότε θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις για να βοηθήσουμε και την κυβέρνηση να διαπραγματευτεί. Καταθέσατε προτάσεις. Από τις κεντρικές σας θέσεις, ποια είναι? Η κεντρική μας θέση είναι ότι θα πρέπει να βοηθηθούν οι νέοι επαγγελματίες να παραμείνουν στο επάγγελμα και να το ασκήσουν επιτέλους. Είπαμε συγκεκριμένα να μην υπάρχουν μεγάλες εισφορές, να μπει ένα πλαφόν στις εισφορές. Και στη συνέχεια θα σας απαντήσω. Και στη συνέχεια οι υπόλοιποι επαγγελματίες να μην επιβαρυνθούν από το ποσό που επιβαρύνονται μέχρι σήμερα. Σε λογικά πλαίσια θα υπάρχει συνεργασία. Από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα το δουν αυτό τα κλιμάκια με βάση τις αρχές τις οποίες φέρνει ότι πρέπει να πληρώνουν, να είναι πιο δίκαιο το σύστημα και να πληρώνουν περισσότερα αυτοί που βγάζουν περισσότερα. Εισοδηματικό κριτήριο δηλαδή. Εισοδηματικό κριτήριο, ναι. Δεν λάβατε καμία συγκεκριμένη δέσμευση? Συγκεκριμένη δέσμευση δεν λάβαμε γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί. Εμείς δείξαμε τη διάθεσή μας να συνεισφέρουμε και στα τεχνικά κλιμάκια και στο διάλογο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν.